η αιτία του Χριστού μεγάλη και Κωνσταντινούπολη εκκλησία μακαριότητα δέσποτα, προσετός αδελφός σας, ο πανεδιότητος και ο γενικός μας πατριάρχης, κύριος Παρτιδοδομέως, έκαναν την τιμή να αποχαιρετήσω εκ μέρους των τον κορυφαίο θεολόγο των κάτω χρόνων, τον μέγιστο διανοητή και φιλόσοφο, τον αληθινό εκκλησιαστικό άνθρωπο, τον άρχοντα μέγα γείτονα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τον αείδημο Χρήστο Καραντά. Η έξοδος του σκορπίζει αισθήματα σύμπηκτα, από πόνο και οδύνη κατάνθρωση, την οποία συμμερίζεται και ο Πατριάρχης και όλοι μας από τον κοινό κόσμο. Αλλά και χαράς, χαράς και ελπίδος, διότι ο Χρήστος Διαλαράς εβίωσε το μυστήριο της Εκκλησίας ως γνήσιο παιδί της και υπήρξε ο Κύριος της Αναστασίου ελπίδος. Της επίσωρό του κοσμή οίκο της άκρας ταπεινώσεως. Του τέστη της αγωνιζομένης και εσταρωμένης από τον κόσμο Εκκλησίας. Αλλά η ίδια εικόνα αποτελεί και προήμιο και βεβαίως και της ελπίδος της Αναστάσεως. Και την ίδια στιγμή από όλες τις ειδικές διακρίσεις οι οποίες και αναφωνία του παρασχέθηκαν, το συνοδεύει επί του μικρού προσκεφαλαίου ο Σταυρός των Αρχόντων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ο Σταυρός της Παπαγκαλίσσου. Ο Χρήστος Γιαράς εκόσμησε πολλά σελίδας με το όνομα και την υπογραφή του. Χιλιάδες χιλιάδων, σε βιβλία, σε άρθρα, σε επιφυλίδες. Πάντοτε υπήρξε τίμιος και με τα θεία και με τα ανθρώπινα. Και ήρθε η ώρα πλέον το όνομά του, αφού έκλεισε και η τελευταία σελίδα του γραφωμένου του, να γραφεί εν βίβλο ζωής. Ο Χρήστος Γιαράς επιστρέφει εις την αρχαία, την μόνιμο και αιωνία την πατρίδα. Υπήρξε ο άνθρωπος του οποίου όλη η λαχτάρα ήταν ακριβώς αυτή. Η επιστροφή στην πατρίδα που καρακαμενό δεν μέρουσαν όλοι, αλλά την μέρουσαν επιζητούν. Και μας είχε διδάξει παρά το ότι δεν ευτυχήσαμε, θα τον έχουμε διδάσκαλό μας στα έδρα της θεολογικής σχολής, κάποτε εΐσοδοι των σχολών είναι αρκετά μικρές για να επιτρέψουν την είσοδο σε τόσο μεγάλα αναστήματα. Παρά τα αυτά υπήρξαμε μαθητέτερο μέσα από τον γραπτό και προφορικό λόγο του και πολύ πολλά, πάρα πολλά το φίλο του. Σήμερα λοιπόν και από το σεφτό φανάριο καταθέτουμε την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την ευγνωμοσύνη μας. Μεταφέρουμε στα παιδιά και τη σεβασμία αδελφή μου και όλη την οικογένεια τα παιδιά αισθήματα και τα συλληπιτήρια της μητέρας Εκκλησίας, του Πατριάρχου, της Ιεράς Συνόδου, όλων μας. Μας ενδιαφέρεστε όχι μόνο να μιλάμε, αλλά και να σωθαίνουμε. Η σιωπή είναι ο λόγος του μέλλοντος όλων. Γι' αυτό θα σταματήσω εδώ. Από μόνο επαναλαμβάνοντας τον μακαρισμό ο οποίος ακούστηκε νωρίτερα ως τελευταία ευχή και προσευχή για την ψυχή του Αιρίστου Χρήστου, υπέρ της οποίας ο Παναγιώτατος εντέλεσε τις Άγιες Οπάτσες των Πατριαρχικών Ναών. Χριστός επανάψει εν χώρα ζώντων και πείνας παραδείσου ανήσυση και βασιλεία στήξε το μύτη και άφεσε τη Σιλώη πονήματες ελπίου φιλόχρηστε. Καλή Ανάσταση, μεγάλη διδάσκαλε.